wanna be on top. Έλτα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Εσύ πώς τα πέρασε την ημέρα? Εγώ το διασκέδασα. Πιστεύω καλά τα πήγα. Τώρα στην ομαδική χορογραφία είχαμε λίγο ένα θεματάκι. Τι είχαμε ένα, δεν ξέρω πώς να το πω, τεχνικό πρόβλημα στη διάρκεια της ομαδικής χορογραφίας. Η Έλντα κάποια στιγμή έχασε τα βήματα, αισθάνθηκε άβολα και έφυγε, αποχώρησε. Ναι, λίγο στενοχωρήθηκα, πιέστηκα λίγο παραπάνω, επειδή ήθελα να βγει τέλειο και ήμουν πρώτη γραμμή. Τι εννοείς αποχώρησες, πού πήγες δηλαδή? Δεν αποχώρησα, απλά. Αποχώρησες, έφυγες. Ναι, αποχώρησα. Ναι. Αποχώρησα. Έφυγες από το γύρισμα. Ναι. Τύπου δεν θέλω άλλο, γεια σας. Ναι. Πώς έγινε όμως? Έγινε με το ποδίο. Σταματήσαμε 10 λεπτά την πρώτη φορά, προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε την Έλντα, μετά ξεκινήσαμε πάλι, ξαναέφυγε η Έλντα, ξανασυνεχίσαμε πάλι. Ήταν και η ξένια και τον έφευγε από το σετ και αυτά? Απλά το σταμάτησα εκείνη τη στιγμή και μετά ξαναμπήκα. Οι άλλες σταματήσαν ή έφυγες μόνος μου? Γιατί έφυγες τελείως? Ναι, λάθος μου, το ξέρω, αλλά. Έγινε αρκετές φορές. Το συζητήσαμε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να αποχωρήσεις. Γίνεται ένα βίντεο κλιπ. Είναι μια δουλειά, μια ομαδική δουλειά. Όσες φορές εσύ θα αποχωρήσεις, τόσες φορές θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε. Σύν ότι σε ένα αληθινό γύρισμα ενός βίντεο κλιπ θα αποχωρήσεις μια φορά και δεν θα ξαναγυρίσεις. Το καταλαβαίνω. Απλά επειδή δεν είμαι και επαγγελματίας και επειδή είχα και αυτό το βάρος του ότι επειδή ήμουν μπροστά, το είχα πάει τέλεια σε όλη την πρόβα. Επαγγελματίας στιγμή... τι δεν είσαι? Εγώ ήθελα να σταθώ σε αυτό και η Ειρήνη δεν είναι επαγγελματίας. Χορεύτρια ή μοντέλο, τι εννοείς? Χορεύτρια. Καλά, καμία δεν είναι επαγγελματίας χορεύτρια. Το ότι έχουν κάνει χορό τα κορίτσια, πώς είπα να πει επαγγελματίες. Και εξηγήσαμε και στον backstage ότι δεν έχει καμία σημασία αν θα το κάνεις λάθος. Τα πλάνα ούτως ή άλλως δεν θα σε πάρουν ακριβώς ότι είσαι εσύ η Έλντα και χορεύεις να πιω στο τέλος. Απλά δεν το. Μας το εξήγησα πάρα πολλές φορές και εξακολουθούσες να αποχωρείς. Αχ, Έλντα, πραγματικά με πήρε πονοκέφαλο τώρα. Πραγματικά σφίχτηκα με αυτό που άκουσα. Αυτό είναι λίγο πιο σημαντικό από το να τα πήγες καλά ή όχι στο χορευτικό σου. Δεν μπορείς να φεύγεις από το πλατό ή από το γύρισμα. Επειδή δεν τα πήγες καλά και επειδή θυμώσες. Εντάξει, ανθρώποι είμαστε, μπορούμε να κάνουμε κάποια λάθη, θεωρώ. Δεν είναι. Ναι, αλλά τρεις φορές να φύγεις από το σετ. Πώς έγινε και έφυγες? Έπαθα ένα blackout εκείνη τη στιγμή. Μα τρεις φορές το έπαθες το blackout πριν μωρό μου? Τρεις φορές, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Πρόβες έχεις κάνει. Κάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή, συγγνώμη Δημήτρη που διακόπτω, αλλά αυτή τη στιγμή, παιδιά, μιλάμε ότι υπάρχει ένα πλατό, σωστά, με πόσους ανθρώπους backstage να γράφουνε. Μέσα και έξω δεν χωράγαμε καν. 100. Και σταμάτησες όλους αυτούς τους ανθρώπους τρεις φορές. Όλο το κρου, όλους τους πάντες, καλλιτέχνες, τους πάντες, τα κορίτσια πίσω, όλους, γιατί μπλόκαρες. Έχεις αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό σε μια real-time δουλειά? Οι καλλιτέχνες πώς αντέδρασε? Οι καλλιτέχνες είναι επαγγελματίας, της φάνηκε περίεργο, αλλά περίμενε υπομονετικά να συνεχίσουμε το γύρο. Καλά, 100 άτομα να σταματήσουν τρεις φορές. Για να τα βρεις εσύ, δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, Έλντα. Δεν γίνεται γενικά αυτό, απλά θα σε είχαν διώξει. Απλά. Είσαι στο next top model, γι' αυτό συνέχισες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα έλεγε ο συνοθέτης έξω αυτό το κορίτσι, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω, γι' αυτό το ανέφερα κιόλας, γιατί ήθελα να το πω. Δεν λέω ότι ήταν σωστή η στάση μου, αλλά. Θα συνεχίσουμε. Ας δούμε το κλιπ. Ναι, ναι, να δούμε το κλιπ. Αφού βλέπω ότι το πάλεψες και το έχεις, τι πήγε λάθος, δεν είχες κάνει πρόβες? Μια χαρά τα είχα πάει και στις πρόβες και εγώ μια χαρά είχα μάθει τη χορογραφία. Προφανώς για να με έβαλε πρώτη γραμμή ο κύριος Νίκ Μαριάνος, με εμπιστεύτηκε επειδή τα είχα πάει τέλεια. Ισχύει, απλά γι' αυτό σε έβαλε στιγμή, πρώτη γραμμή. Εννοείται. Απλά εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι έπαθα και έγινε αυτό το κακό. Τώρα εκεί πέρα δεν λέω ότι ήταν σωστή η στάση μου, αλλά. Σωστή δεν είναι σίγουρη. Σίγουρα δεν είναι σωστή. Εντάξει, είναι και ανθρώπινο, μπορεί να συμβεί. Τι να πω. Μπορεί και να συμβεί. Υπάρχει σκηνή να δούμε που φεύγει η Έλντα, να καταλάβουμε τι έχει γίνει, γιατί εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω, έχω κολλήσει κάπως τώρα εδώ. Θέλω να το δω. Υπάρχει. Α, σε λίγο, μόλις το βρουν. Ωραία, λοιπόν. Έλντα, γενικά είσαι πάρα πολύ χαρούμενη σε αυτή την λήψη. Κάνεις την πασαρέλα, σου ξέρεις να κάνεις πασαρέλα. Είναι λίγο πιο ποζάτες οι κινήσεις του και λίγο πιο μοντελέ, αλλά αυτό δεν μας πειράζει, γιατί είναι δική σου προσωπικότητα όπως χορεύεις. Σίγουρα δεν κοπιάζεις, είσαι πάρα πολύ χαρούμενη και σου πάει τρομερά να γελάς. Χαφάν, happy, 80s, ωραία τα ρούχα, το styling, το make-up, σου πάνε όλα πάρα πολύ. Από αυτή σου την απόδοση, τα βρίσκω όλα πολύ ωραία.
Εμένα όμως προσωπικά με στοιχιώνει πάρα πολύ αυτό που συνέβη και στο λέω ως επαγγελματίας, δεν στο λέω σαν κριτής που στέκομαι εδώ στο Next Top Model. Δεν μπορώ να πιστέψω πώς μπορεί να έκανες κάτι τέτοιο. Εσύ που είσαι επαγγελματίας, δουλεύεις σαν μοντέλο, έχεις μπει και έχεις βγει δύο φορές και τρεις φορές να σταματήσεις. Ανθρώπινη είναι μία φορά να σου συμβεί, όχι τρεις. Και να κλαις. Και να προσπαθούν να σε συνεφέρουν. Αυτή σου η απόδοση όμως είναι οκ. Okay. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει και εμένα το βίντεο σου το solo. Μπήκες με πολύ ενέργεια, ήσουν και η πρώτη. Θα ήθελα λίγο παραπάνω ένταση. Εγώ σε νιώθω λίγο εκτός ρυθμού. Ήθελα λίγο να είσαι λίγο πιο έντονη. Αλλά μ' αρέσει που κάνεις διαφορετικές κινήσεις, το διασκεδάζεις, χαμογελάς, που δεν σε βλέπουμε πολύ συχνά να χαμογελάς, η αλήθεια είναι. Και μ' αρέσει κάνεις και ωραία έξοδο. Το απόλαυσες και πέρασες καλά. Με συγχωρείς, έχουμε το βίντεο. Α, για να το δούμε. Καλά, δεν γίνονται αυτά, Έλτα. Μια χαρά τα πήγαινες. Γιατί, για ποιο λόγο σταμάτησες? Κατάλαβα το εγώ. Ας έχανες και δύο βήματα. Και τι έγινε, θα μετρήσουμε τα βήματα? Γενικά, επειδή είμαι τελειομανής σαν άνθρωπος, θεώρησα ότι από το να το κάνω λάθος, να μην χάσουν κι άλλες να πάλι. Να φύγεις και να σταματήσετε τρεις φορές. Μα αφού το εξηγήσαμε, δεν έχει σημασία αν θα κάνει. Το ξέρω, το ξέρω. Εσύ τι πιστεύεις, Άγγελε? Εγώ πιστεύω ότι αν χάσεις ένα βήμα, προχωράς στο επόμενο. Ναι. Όπως έχουμε πει στην πασαρέλα, σου φεύγει το παπούτσι, το αφήνεις, φεύγεις. Δεν σηκώνεσαι και φεύγεις. Ναι, καλά, δεν το παρατάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά και σε κάποιους μπορεί να τα χάσει και 5 και 6 και 10 φορές. Δεν ξέρεις πώς σου συμβαίνει. Είναι ανθρώπινο. Εγώ είμαι δικαιολογό σε αυτό το κομμάτι και δεν το παίρνω πίσω. Δικαίως σοκαρίστηκαν οι κριτές. Είναι ανθρώπινο να κάνεις λάθος, αλλά όχι τρεις φορές. Είναι σαν να μη σέβεσαι τους γύρω σου. Δεν θα το έκανα ποτέ. Άννα Μανατίδου.